όταν χτίστηκε στην αρχή δεν φαινόταν από, από τη θάλασσα. Σιγά σιγά έτσι όπως ανέβηκε στο βουνό άρχισε να φαίνεται και όπως βλέπετε εδώ έχουμε παντού ελιές. Όταν οι κάτοικοι ήρθαν εδώ για πρώτη φορά στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. και αποφάσισαν να εγκατασταθούν στα δυτικά της θάσου, φύτεψαν ελιές γιατί τα ελαιόδεντρα ψηλώνουν αρκετά και έτσι τα σπίτια τους θα ήταν προστατευμένα, δεν θα φαινόταν από την θάλασσα. Ο Μεχμέτ Αλή ήταν ο Τούρκος κυβερνήτης της Καβάλας και της Θάσος στις αρχές του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1769, οι γονείς του ήταν Τουρκαλβανοί, καπνέμποροι, αλλά πέθαναν όταν ήταν πολύ μικρός. Τον έστειλαν στη Θάσο, στο χωριό στο Ραχώνι, μεγάλωσε εκεί με Έλληνες, με ελληνική οικογένεια και στις αρχές του 19ου αιώνα που έγινε ο Τούρκος κυβερνήτης της περιοχής έδωσε πάρα πολλά προνόμια στους Έλληνες κατοίκους, ήταν φιλέλληνας, λόγω αυτού έχτισε το Ιμαρέτ στην Καβάλα, το φτωχοκομείο όπου οι Έλληνες κάτοικοι μπορούσαν να βρίσκουν φαγητό εκεί κάθε μέρα και τους επέτρεψε επίσης στη Θάσο εδώ να χτίσουν τις εκκλησίες τους. Όλες οι εκκλησίες στη Θάσο είναι χτισμένες στις αρχές του 19ου αιώνα, από το 1803 ως το 1845 και όλες αυτές χτίστηκαν σε λιγότερο από 40 μέρες. Ήταν ο όρος τότε, τους άφησαν να χτίσουν χριστιανικές εκκλησίες, αλλά σε λιγότερο από 40 μέρες και χωρίς καμπαναριά. Όλα τα καμπαναριά στη Θάσο χτίστηκαν μετά το 1912, που το νησί απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Και αριστερά μας περάσαμε και το Μουσείο Ηλιάς.